Δραματικές στιγμές στο νεκροτομείο στην πόλη Κέρτς της Ανατολικής Κρυμαίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας συνεχίστηκε η διαδικασία της ταυτοποίησης των θυμάτων του Μακελιού. Τα περισσότερα θύματα είναι μεταξύ 18 και 22 ετών. Ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη στις οικογένειες των παιδιών που χάθηκαν και πρέπει να βρουν τη δύναμη για να αναγνωρίσουν τους αγαπημένους τους. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους προσφέρουμε βοήθεια μαζί με το ιατρικό προσωπικό. Είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε με παιδιά που έχουν ήδη χάσει τους συνομιλίκους τους σε τόσο μικρή ηλικία. Ολόκληρη η πόλη θρηνεί για τους ανθρώπους που χάθηκαν. Αρκετοί είναι ακόμη σοκαρισμένοι. Χάσαμε τα παιδιά μας. Όλη η χώρα έχει βυθιστεί στο πένθος για ό,τι συνέβη. Πιστεύω πως σήμερα κάθε μητέρα, κάθε πολίτης στη χώρα πενθύλες και έχει χάσει κάποιον δικό του άνθρωπο. Η απεσταλμένη του Euronews στην Κρυμαία μεταδίδει. Ο δρόμος που οδηγεί στον τόπο του Μακελιού έχει αποκλειστεί. Οι έρευνες των αρχών συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα. Οι πολίτες ανάβουν κεριά, φέρνουν λουλούδια και αφήνουν τα δικά τους μηνύματα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν με τόσο άδικο τρόπο.